Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργου Παυλίδη κατά τη διάρκεια του απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής στη δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση στις 6 μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας. Με τη δημιουργία του δικτύου, χιλιάδες κάτοικοι της περιφέρειας θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνό καύσιμο, κάτι που θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αν πριν 2 χρόνια λέγαμε ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αποκτούσε φυσικό αέριο, κάποιοι θα λέγανε ότι αυτό είναι ένα όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Σήμερα έχουν τεθεί όλες εκείνες οι βάσεις, οι προϋποθέσεις για το έργο αυτό να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το μεγαλύτερο σε ωφέλεια μετά την Εγνατία Οδό για την περιφέρειά μας. Ένα έργο το οποίο ο προϋπολογισμός είναι περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020 εισφέρει με ένα ποσό της τάξης του 32 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση για το έργο έχει εκδοθεί. Η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει και αναμένεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 να κατατεθεί και ο φάκελος. Στόχος είναι στη δεύτερη φάση η ένταξη στο δίκτυο του Δημοτήχου και της Χρυσούπολης. Σε πρώτη φάση, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, προβλέπεται να γίνει φυσικό αέριο στις 6 μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειάς μας, δηλαδή στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάφη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Και σε δεύτερη φάση προβλέπεται και το Δημότυπο αλλά και η πόλη της Χρυσούπολης. Είναι ένα έργο σφραγίδα του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Παυλίδη, το οποίο εύχομαι να πάρει σάκα και οστά μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο Γιώργος Παυλίδης αναφέρθηκε στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. Η περιφέρεια έχει έρθει σε επαφή με το Μουσείο του Λούβρου, ώστε 2 αντίγραφα της Νίκης Σαμοθράκης να τοποθετηθούν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στη Σαμοθράκη. Έγινε μια αναφορά και στον πολιτισμό αλλά και στον τουρισμό. Στον πολιτισμό είμαστε η πρώτη περιφέρεια που έχει υιοθετήσει την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, την όχι πολιτισμού, όπου η περιφέρεια συνεισφέρει με ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ως στόχο την ανάδειξη και την προβολή της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Ένα σημαντικό ιστορικό, θρησκευτικό, αρχαιολογικό, αλλά και πολιτισμικό μνημείο που περνάει κατά μήκος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αν λάβουμε υπόψη και το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το οποίο συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Αν λάβουμε υπόψη τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, καταλαβαίνετε την αξία που αποκτάει η συγκεκριμένη αυτή επένδυση. Η περιφέρεια έχει δαπανίσει 110 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς των υποδομών από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, φέτος δόθηκε μεγάλο βάρος στην καταπολέμηση των κουνουπιών, σχέδιο που θα συνεχιστεί. Ήταν μια πάρα πολύ και κατά γενική ομολογία επιτυχημένη χρονιά. Υπήρξε μια μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Ήδη και οι επαγγελματίες αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού λένε ότι φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και αυτό γιατί φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς η καταπολέμηση των κουνουπιών αρχές Απριλίου, όταν τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ήδη είμαστε στη δεύτερη προγραμματική περίοδο που θα έχει πια 3 χρόνια. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και ο προϋπολογισμός είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ.